Λύση στο θέμα των δασοθέντων αγρών επιχειρείται να δοθεί με την νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη χρόνια αμφισβήτηση από το δημόσιο της κυριότητας των δασοθέντων αγρών έρχεται να αντιμετωπιστεί με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπου το δημόσιο δεν θα προβάλλει πλέον δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που είχαν αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 60. Στη ρύθμιση επίσης αναφέρεται ότι εάν το γεωτεμάχιο ήταν αγροτικής μορφής στο παρελθόν, αλλά σήμερα είναι δάσος και έως 30 στρέμματα, θα επιτρέπεται μόνο η χρήση του για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω αλλαγής χρήσης. Επιπλέον προβλέπεται, εάν το γεωτεμάχιο ήταν αγροτικής μορφής το 45 ή το 60 και σήμερα θεωρείται δασική έκταση, δεν υπάγεται πλέον στη δασική νομοθεσία και επιτρέπονται όλες οι χρήσεις. Ενώ ο χαρακτηρισμός της έκτασης δάσος ή δασική θα διενεργείται εφόσον δεν υπάρχει δασολόγιο, αλλά υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας, ακόμα και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. Για να δώσουμε μία λύση οριστική και μόνιμη σε ό,τι αφορά τους δασοθέντες αγρούς σε πολλούς χιλιάδες συμπολίτες μας που σήμερα τους χρησιμοποιούν για αγροτική χρήση. Οι εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασοθέντες αγρής ολόκληρη τη χώρα υπολογίζονται σε 6,9 εκατομμύρια στρέμματα. Με την επίλυση του ζητήματος των δασοθέντων αγρών, παρέχονται κίνητρα για την επιστροφή του πληθυσμού σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Παρέχουμε κίνητρα για την επιστροφή του πληθυσμού στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές όπου βρίσκονται κατά κανόνα οι σχετικές εκτάσεις, ώστε επιτέλους να ξαναζωντανέψει η Ήπεθρος. Τέτοιες εκτάσεις υπάρχουν πολλές και στην Κρήτη, σε μεγάλο βαθμό βοσκοτόπια, τα οποία είναι δασωμένοι αγροί, δηλαδή από χωράφια που ήταν κάποτε, εδώ και πολλά χρόνια έχουν αποκτήσει μια αραιή δασώδη βλάστηση, με αποτέλεσμα και στους δασικούς χάρτες να εμφανίζονται ως δασικές εκτάσεις και να διεκδικούνται από το δημόσιο. Μια πολύ σημαντική ρύθμιση δίνει λύση σε παθογένειες και σε προβλήματα που ταλανίζουν συμπολίτες μας για δεκαετίες.